Στο Ατζαλένιο πρώτα λεπτά, ο Πόα θα πετύχει τον γκολ εδώ με τον Κεφαλούκο, ο οποίος δεν μας έχει συνηθίσει τόσο στο ψηλό παιχνίδι, αλλά έγινε το 1-0. Ο Πόα εδώ θα ζητήσει πέναλτι, δεν θα το δώσει ο διαιτητής, θα μπορούσε να είναι και αποβολή. Η φάση εξελίσσεται μέσα στην περιοχή, πέναλτι αυτή τη φορά για τον Πόα, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Ο Καϊμακαμούδης θα μετατρέψει σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Κεφαλούκος. Ο Πόα φτάνει στο δεύτερο γκολ. Για να δούμε πολύ ωραία οι Ατσαλενιώτες. Η ομάδα του προσφυγικού προαστίου φτάνει στο τρίτο γκολ με τον Παπασπύρο. 3-0 ο Πόα. Ο Πόα που δεν πρέπει να επαναπαυτεί στο 3-0, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται να γίνεται. Ένα διάστημα που η ομάδα του Απόλλωνα Ποντίων πετυχαίνει. 2 γκολ μπαίνει στο παιχνίδι στο Ατσαλένιο. 3-2. Κακουμάκης θα γυρίσει το σώμα του εξαιρετικά. Ένα γκολ θαυμάσιο από το Γιακουμάκη που θυμίζει και τον πατέρα του και τον αδερφό του. Καταρχήν να ξεκινήσω με συγχαρητήρια στον Μπόα. Έτσι, συγχαρητήρια για την νίκη. Το παιχνίδι ήταν πολύ περίεργο για μας, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοια μάτς φέτος και σε τέτοια σκορ. Βρεθήκαμε σήμερα σε μια πολύ κακή αμυντικά ημέρα που φέτος τουλάχιστον δεν έχουμε ζήσει παρόμοια. Υπήρχαν και πολλοί παίκτες ατομικά που ήταν σε κακή ημέρα. Πόα, ο Ατσαλένιος δεν είναι φαβορή πλέον? Φυσικά και είναι φαβορή. Φυσικά και νομίζω ο Πόα είναι φαβορή πριν ξεκινήσει τα παιχνίδια. Δεν είναι τώρα. Φυσικά και είναι φαβορή ο Πόα. Και με τη βαθμολογική συγκομιδή που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει βέβαια δύο δύσκολα παιχνίδια στην Αθήνα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά καλή η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Και αγωνιστικά η ομάδα δείχνει πάρα πολύ καλά. Να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν. Νομίζω ότι ξαναθυμηθήκαμε ντέρμπι από την παλιά Γάμα Εθνική. Αυτά πραγματικά είναι παιχνίδια που πρέπει να τα βλέπει και ο κόσμος και τα ζούμε και εμείς διαφορετικά από τον πάγκο. Τώρα, όσο αφορά το παιχνίδι, θεωρώ ότι όπου από τη στιγμή που επιστρέφουν κάποια παιδιά και έχουμε περισσότερες λύσεις στο να αλλάζουμε και σχηματισμούς και να φτιάχνουμε λίγο όταν κάτι πηγαίνει καλά ή κάτι δεν πηγαίνει καλά την ομάδα, νομίζω ότι ο Πόα με σοβαρότητα είναι ομάδα για άλλη κατηγορία.